centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Ο ΑΕΔ παραμένει κλειστός. Τα είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα με τον κύριο Μακρύ. Τα λέμε και σήμερα. Κύριε Μακρύ, καλή σας ημέρα. Καλημέρα κύριε Ανατσούλη. Είχαμε υπολογίσει ότι Δευτέρα ίσως θα άνοιγε ο ΑΕΔ. Δεν άνοιξε όμως τελικά. Είμαστε ήδη Πέμπτη και παραμένετε κλειστά, έτσι δεν είναι? Ναι, την Δευτέρα πήγαμε, δώσαμε δείγμα για να εξεταστεί. Όπως το είχαμε πει την προηγούμενη εβδομάδα. Όπως το είχαμε πει. Πήραμε εντολή από την συντονίστρια του νομού Καστοριάς να παραμείνουμε κλειστά μέχρι να βγουν τα αποτελέσματα. Στη διαδικασία λοιπόν των αποτελεσμάτων βρέθηκε άλλο ένα κρούσμα, οπότε αναγκαστικά... Οπότε πήγαμε στα τρία συνολικά. Ναι, πήγαμε στα τρία, έπρεπε να γίνει η χνηλάτιση των υπόλοιπων συναδέλφων και των επαφών του κρούσματος. Και στην διαδικασία αυτή, επειδή τα περισσότερα ήταν αρνητικά, όπως και το δικό μου δηλαδή, έπρεπε όμως να γίνει η χνηλάτιση. Σήμερα δώσαν δείγμα και όλοι οι συνάδελφοι. Οπότε αύριο το μεσημέρι θα ξέρουμε αν θα λειτουργήσουμε τη Δευτέρα. Αύριο θα ξέρουμε αν θα λειτουργήσει ο ΑΕΔ την Δευτέρα. Ναι, από τα δείγματα που δόθηκαν σήμερα. Μάλιστα. Αν είναι όλα αρνητικά, θα λειτουργήσουμε τη Δευτέρα, γιατί όλοι οι υπόλοιποι είμαστε αρνητικοί έτσι κι αλλιώς. Μάλιστα. Τώρα, είχαμε προβλέψει από την προηγούμενη εβδομάδα, όταν τα λέγαμε και πάλι για αυτό το θέμα, κύριε Μακρύ, ότι θα υπάρξουν ίσως κάποιες δυσλειτουργίες, θα υπάρξουν κάποια πράγματα τα οποία θα πάνε πίσω, ίσως και μπερδέματα, γιατί είχαμε κάποιες περιπτώσεις, σας το είπα και λίγο νωρίτερα. Υπάρχει εδώ μια φίλη που μας τηλεφώνησε, έπρεπε να κάνει μια φυσική παρουσία, έφερε κάποια χαρτιά, τα οποία δεν περάστηκαν γιατί μετά έκλεισε ο ΑΕΔ, έχασε την επιδότηση. Αυτά τα ζητήματα. Ρωτάει αρκετός κόσμος, μάλλον το εξής. Αν θέλει ένα ερώτημα ο κόσμος, αν θέλει μια απορία, αν θέλει κάτι που του αφορά, πού μπορεί και με ποιον τρόπο μπορεί να επικοινωνήσει, ώστε μέσω της τηλεργασίας να έχει μια απάντηση ή μια λύση σε ένα θέμα του? Να σας πω, κύριε Νατσούλη, αυτό που λέτε δεν μπορεί, καταλαβαίνετε για ποιο λόγο δεν μπορεί να γίνει. Ναι. Εν πάση περιπτώσει όμως, όλα τα θέματα από την προηγούμενη εβδομάδα, ό,τι είχε προκύψει από την προηγούμενη εβδομάδα, όλα έχουν ελεγχθεί από το σπίτι, έτσι. Εγώ τα έχω κάνει έναν έλεγχο από το Σαββατοκύριακο και τις υπόλοιπες μέρες. Έχουν τακτοποιηθεί οι πάντες, δεν έχει μείνει κανένας. Υπάρχει περίπτωση να έγινε κάπου ένα λάθος, ας πούμε, ανθρώπινα, όχι... Εντάξει, από τα 1200-1500 άτομα που επιδοτούνται, μπορεί να έχει γίνει κάτι, αλλά η πιθανότητα να έχει γίνει λάθος από την υπηρεσία είναι πάρα πολύ μικρή. Ναι. Υπάρχουν κάποιοι που δεν έχουν πληρωθεί, είναι γεγονός, οι οποίοι δεν έχουν δώσει παρουσία μέσω ίντερνετ. Είχαν την υποχρέωση, έχουν οι επιδοτούμενοι άνεργοι την υποχρέωση μέσα σε κάποια χρονικά διαστήματα να δίνουν παρουσία μέσω ίντερνετ ηλεκτρονικά, από την εφαρμογή, από το πόρταλ του ΟΑΕΒ. Αν δεν το έχουν κάνει αυτό, να μπουν και να το κάνουν. Έχουν πάρει τις αποφάσεις, ακόμα και κάποιοι που δεν έχουν πάρει τις αποφάσεις, μπορούν με τους κωδικούς τάξης net να μπουν στο πόρταλ του ΟΑΕΒ, στο site του ΟΑΕΒ, να ελέγξουν το μητρό τους και αν είναι να κάνουν παρουσία, να την κάνουν. Αν δεν κάνουν παρουσία, δεν μπορούν να πληρωθούν, και αυτό δεν έχει να κάνει με το αν η υπηρεσία είναι κλειστή ή ανοιχτή. Ακόμα και ανοιχτή να ήταν η υπηρεσία, δεν θα μπορούσαν να πληρωθούν. Να ρωτήσω το εξής. Χρειάζεται σε περιπτώσεις και φυσική παρουσία. Μιλάμε για τους προηγούμενους ανέργους τώρα. Ναι. Χρειάζεται για κάποιες περιπτώσεις και φυσική παρουσία. Φυσική παρουσία, σας είπα και την προηγούμενη φορά που μιλήσαμε, ότι το 90% των εργασιών γίνονται ηλεκτρονικά πλέον. Και ο κόσμος που ερχόταν τις προηγούμενες μέρες στην υπηρεσία, που ερχόταν πάρα πολλοί κόσμος αδικαιολόγητα, σε μια κατάσταση πανδημίας, ας πούμε, ερχόταν χωρίς να υπάρχει λόγος. Μπορούσαν μέσω ίντερνετ
να κάνουν κάποιες, όλες τις δουλειές που έπρεπε να κάνουν. Βέβαια θα μου πείτε, είναι και κάποιοι οι οποίοι δεν έχουν καλή σχέση με... Δεν έχουν καθόλου καλή σχέση, θα έλεγα εγώ ορισμένα. Εν πάση περιπτώσει, αυτές τις περιπτώσεις... Εμείς είμαστε μέσα σε αυτούς. Ναι, κάποιες τέτοιες περιπτώσεις εξυπηρετούσαμε εμείς και τηλεφωνικά. Όσο μπορούσαμε δηλαδή να κάνουμε κάποιες διευκολύνσεις στον κόσμο. Από εκεί και πέρα όμως, δεν μπορεί να έρχονται, δεν γίνεται, απαγορεύεται. Ναι, δημιουργεί σύγχυση, αυτό μπορεί και εντάσεις καμιά φορά. Απαγορεύεται να κάνω εγώ κάποιες ενέργειες, ναι. Έτσι, με τον κωδικό το δικό μου ή οι συνάδελφοι με τους κωδικούς τους. Απαγορεύεται να κάνουν κάποιες λειτουργίες. Διότι μετά είναι πολύ δύσκολη η ειχνηλάτηση, καταλαβαίνετε. Τώρα που προέκυψε το ζήτημα, πώς θα έγινε μια ειχνηλάτηση, από πού να βρούμε ποιος μπήκε στην υπηρεσία. Για ποιος βγήκε. Και ποιος βγήκε. Καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και έτσι προκύπτουν κάποια τυφλά κρούσματα, τα οποία δεν μπορεί η πολιτική προστασία να τα εντοπίσει, καταλαβαίνετε. Και δημιουργείται ένα χάος, ένα μήλος, ας πούμε. Άρα λοιπόν. Να ολοκληρώσουμε και να μάθει ο κόσμος. Αυτές οι πληρωμές που ήταν να γίνουν τακτικές επιδότησης ανεργίας την Παρασκευή. Την προηγούμενη Παρασκευή γίνανε όλες. Έχουν ελεγχθεί, σας το λέω έγκαιρα αυτό το πράγμα, έχουν ελεγχθεί και έχουν πιστωθεί, έχουν εγκριθεί όλες οι επιδοτήσεις. Αυτές που είχαν προγραμματιστεί τακτικές επιδότησεις για αυτή την Παρασκευή, εκτός από 2-3 περιπτώσεις οι οποίες είχαν εκκρεμότητες και τις φέραν τελευταία στιγμή, όταν μάθαμε δηλαδή ότι για το πρώτο θετικό κρούσμα και αναγκαστικά κλείσαμε την υπηρεσία, αυτές είναι 2-3 περιπτώσεις που δεν τις έχουμε βγάλει. Και δεν θα χαθούν οι επιδοτήσεις. Αυτό να μην... Δεν θα χαθούν. Αυτό θα γίνουν την επόμενη εβδομάδα. Θα καθυστερήσουν το πολύ μια εβδομάδα. Κάποια ειδικά βοηθήματα, κάποιες τρίμηνες αναμονές, το επίδομα τρίμηνες αναμονής, το οποίο περιμένουμε να ολοκληρωθεί το τρίμηνο για το καταβάλουμε, αυτό δεν μπορεί να πληρωθεί, καταλαβαίνετε, γιατί δεν είμαστε εκεί. Μάλιστα. Και δεν έχουμε στοιχεία και δεν έχουμε φακέλους. Όσον αφορά τώρα κάποιες πληρωμές της περιφερειακής ενότητας, και τις, υπάρχουν και κάποιες πληρωμές που έπρεπε να γίνουν των Δήμων στα κοινοφελή. Αυτά έχουν συνεργηθεί με τη διοίκηση του ΟΑΕΔ. Την ίδια μέρα που θα ανοίξει ο ΟΑΕΔ θα ολοκληρωθούν οι διαδικασίες όλες και την επόμενη με συνεννόηση που έχω κάνει ήδη με τη διοίκηση του ΟΑΕΔ θα πιστωθούν οι λογαριασμοί των ωφελουμένων. Πάνε όλα λίγο πιο πίσω μοιραία από τη στιγμή που είναι κλειστό ο ΟΑΕΔ. Πάει... Δεν έχουμε κάποια στοιχεία, κάποιοι συνάδελφοι, ας πούμε. Υπάρχουν κάποια προγράμματα νέων θέσεων εργασίας που είχαν γίνει εντολές καινών θέσεων. Κάποιοι συνάδελφοι στα σπίτια τους, αυτά μπορούν μέσω του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος του ΟΑΕΔ να τα διεκπαιρώνουν, όπως διεκπαιρώνω και εγώ κάποιες πληρωμές από εδώ που, με τον κωδικό μου που έχω τη δυνατότητα και τα βλέπω. Κάποια πράγματα όμως που δεν έχουμε τα στοιχεία, δεν έχουμε φακέλους, δεν μπορείτε να τα προχωρήσετε. Ένας επιδοτούμενος άνεργος μας παίρνει τηλέφωνο και μας δίνει ένα μήνυμα, ανανέωση κάρτας, δεν μας αφήνει το σύστημα να μπούμε. Τι γίνεται σε αυτή την κάποιο λάθος κάνει. Το σύστημα κάνει. Υπάρχει περίπτωση. Επειδή άλλαξε το προηγούμενο, πριν 10 μέρες, άλλαξε η διαδικασία της ηλεκτρονικής παρουσίας. Πρέπει να το δει λιγάκι προσεκτικά, να κάνει τα βήματα. Κάποια λάθος βήματα κάνει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Άρα, για το πότε θα ανοίξει ο ΕΔΕ, επαναλαμβάνουμε, μετά τη ειχνηλάτηση και τα δείγματα που πάρθηκαν λόγω τρίτου κρούσματος στον ΟΑΕΔ, αύριο, αν είναι όλα καλά και αρνητικά τα δείγματα, τότε ο ΟΑΕΔ θα ξανανοίξει κανονικά την Δευτέρα. Ναι, αφού μας δώσει... Αφού δώσει το OK και η διοίκηση. Αφού δώσει το OK... Η διοίκηση που κλείνει, η διοίκηση και ανοίγει. Έτσι, αυτό είναι δεδομένο. Ο διοικητής παίρνει την απόφαση να ανοίξει και... Ναι. Δεν παίρνει την απόφαση ο κ. Μακρύς, υπενθυμίζω. Όχι, σε καμία περίπτωση. Η διοίκηση αποφασίζει. Κλείνω, η διοίκηση αποφασίζει, ανοίγω. Ναι, μετά από εισήγηση. Τη συντονίστρα του ΕΟΔΗ και της πολιτικής προστασίας
Η απόφαση να κλείσει η υπηρεσία ήταν του διοικητή, δεν είναι δικά μου. Ωραία. Κύριε Μακρύς, σας ευχαριστούμε και πάλι για τις πληροφορίες, γιατί καταλαβαίνετε πόσο αγωνία έχει ο κόσμος γύρω από αυτή την ιστορία και τι αναποδιές μπορεί να μας φέρει μια τέτοια κατάσταση. Εγώ θέλω να ολοκληρώνοντας, θέλω να πω να μην ανησυχεί ο κόσμος. Ό,τι μπορεί να γίνει από εμάς γίνεται. Δεν θα αφήσουμε, σας λέω, δεν θα αφήσουμε κανένα απείρωτο. Όσοι δεν πληρωθούν την Παρασκευή και γίνεται να πληρωθούν, θα πληρωθούν τη Δευτέρα. Οι υπόλοιποι, κάποιες κατηγορίες είπαμε, με την επόμενη, την ίδια μέρα δηλαδή που θα ανοίξουμε, θα διεκδηρώσουμε όλες τις υποθέσεις και με συντονισμό και με επικοινωνία που έχουμε τη διοίκηση θα πληρωθούν, θα τραβήξουν, η διοίκηση θα τραβήξει αρχεία την επόμενη μέρα και θα τους πληρώσει. Μάλιστα. Ωραία. Κύριε Μακρύς, σας ευχαριστούμε. Και όλα αυτά κατεξαίρεση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη βοήθεια. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλά. Καλό μεσημέρι. Αυτά λοιπόν με τον διοικητή του ΑΕΔ εδώ στην ΑΚΑ, στο διευθυντή του ΑΕΔ. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο, όπως ακούσατε και εσείς, υπάρχει η καθυστέρηση. Αυτά πράγματα που μπορούν να γίνουν από το σπίτι γίνονται, αυτά που δεν μπορούν θα πάνε πάρα πίσω. Εάν όλα είναι καλά αύριο με τα δείγματα της χυμηλάτης του τρίτου κρούσματος και βγουν αρνητικά, όλα δείχνουν ότι από Δευτέρα θα ανοίξει και πάλι ο ΕΔ κανονικά. Centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς, με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς, centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.